Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αντβέρπ στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League και στο μεγάλο λιμάνι θέλουν πάση θυσία την νίκη για να μπορέσουν να σβήσουν και τις κακές σκιές οι οποίες έμειναν μετά το 0-0 στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο. Με τον Πέντρο Μαρτίνης να μην έχει στη διάθεσή του τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει γίνει 100% OK από τον τραυματισμό του, ενώ νέο πρόβλημα είναι ο Ανδρούτσος, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο στην τελευταία προπόνηση και όλα δείχνουν πως εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι απόν από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Πέντρο Μαρτίνης αναμένεται να μην έχει πολλές αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι. Τερματοφύλακας θα είναι ο Βατσλίκ και από εκεί πέρα, από δεξιά προς αριστερά, θα είναι ο Λαλά ή ο Καρμπόβνικ με τους Σοκράτη, Σισε και Ρεάπτιουκ. Εμβιλά, Μπουχαλάκης και Μαντί Καμαρά θα είναι η τριάδα στην μεσαία γραμμή με τον Ονιεκούρου δεξιά, τον Βαλμποενά αριστερά και μοναδικό προθυμένο τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, αν και υπάρχει σκέψη να παίξει και ο Τικίνιο στην αρχική ενδεκάδα. Στο κομμάτι των μεταγραφικών, μέχρι και την τελευταία στιγμή οι Ερυθρόλευκοι θα περιμένουν τους Γκάρι Ροντρίγκες και Δημήτρη Σιώβα. Όσον αφορά τον Ροντρίγκες, το ρεπορτάζ αναφέρει πως συνεχίζει να βρίσκεται στην Ελλάδα και συζητά με τον Ολυμπιακό το ενδεχόμενο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ενώ ο Δημήτρης Σιώβας δεν τα βρήκε με την Οσασούνα και πλέον ο δρόμος για την επιστροφή του στο λιμάνι φέρεται να είναι ανοιχτός.